πήραμε σήμερα την πρωτοβουλία να απευθυνθούμε στους πολίτες για μερικά από τα κακώς κείμενα στον Δήμο Κορινθίων. Μετά από 9 μήνες διοίκηση από τον συνδυασμό του κυρίου Σταυρέλη, έχουν υπάρξει σημαντικά προβλήματα. Γιατί τώρα? Γιατί τώρα δεν τηρούνται πλέον ούτε καν τα προσχήματα στον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η Δημοτική Αρχή και έχουν ξεπεραστεί ακόμα και βασικοί κανόνες που αφορούν την δεοντολογία και τη σωστή κανονική λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου. Κυρίως θα επικεντρωθούμε στο ότι δεν λειτουργεί σωστά το Δημοτικό Συμβούλιο, που είναι το ανώτατο όργανο του Δήμου, και πρέπει να διορθωθεί άμεσα και να εφαρμοστεί η νομιμότητα και ο κανονισμός. Σε ό,τι αφορά τα υπόλοιπα που έχουν να κάνουν με την λειτουργία του Δήμου, έχω να σας πω ότι 3 είναι τα βασικά προβλήματα που αντιμετωπίζουμε και στο Δημοτικό Συμβούλιο. Η αλαζονία, έχετε δει πώς μιλάει και πώς φέρεται ο κ. Σταυρέλη στο Δημοτικό Συμβούλιο, αλλά και εκτός Δημοτικού Συμβουλίου. Οι πελατειακές σχέσεις, το ρουσφέτι με άλλα λόγια, που μας έχει φέρει στις δεκαετίες του 1800, όποιοι είναι δικοί μας αμείβονται από το Ταμείο του Δήμου πλουσιοπάροχα, οι άλλοι όχι. Θυμηθείτε το τι έγινε πρόσφατα, και αυτό το λέμε και εκδικητική διοίκηση, όταν γινόντουσαν οι κατανομές των ποσών για τους πολιτιστικούς συλλόγους. Εκεί είναι υποψήφιος, ήταν με τον Νανόπουλο, ο Ντίνος Οδουβής, του δίνουμε 800 ευρώ. Παρότι κάνει ουσιαστικό έργο. Δεν ήταν μαζί μας κάποιος άλλος σύλλογος που δεν ξέρει τι να κάνει τα χρήματα, του δίνουμε 2.000 ευρώ. Και όχι μόνο τίποτα άλλο, αλλά ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, όταν άκουσε τον κύριο Χατζή να λέει το δίνουμε τόσα λίγα χρήματα στην αντίδραση τη δική μου για να συμμορφωθεί, ας έρθει μαζί μας να πάρει περισσότερα, ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου δεν είπε τίποτα. Ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου οφείλει να είναι πρόεδρος και να τηρεί τον κανονισμό και τα δικαιώματα όλων των δημοτικών συμβούλων και όχι μεροληπτικά της πλειοψηφίας. Αυτό κάνει. Θα το δούμε αργότερα αυτό, αλλά πριν μπούμε στην διοίκηση, στη διαχείριση του Δημοτικού Συμβουλίου, σας λέω ότι τα σοβαρά προβλήματα του Δήμου, τα οποία έχουμε αναφερθεί, δεν ξέρω αν τα γνωρίζουν οι πολίτες, αφορούν τη διάλυση της ΔΕΙΑΚ. Το είπα πρόσφατα ότι με τις οργανωτικές αλλαγές που έκανε εκεί ο κύριος Σταυρέλης και με τον τρόπο που λειτουργεί, για 9 μήνες που είναι διοίκηση δεν υπάρχει σύμβαση με την εταιρεία που έχει αναλάβει την διαχείριση της τριτοβάθμιας επεξεργασίας του νερού. Από τις 13 Αυγούστου και μετά έχει χαλάσει η αντλία και είναι απλώς μια περιέλυξη του κινητήρα για να μπορέσουν να πάρουν οι αγρότες που έχουν μεγάλη ανάγκη το νερό για να ποτίσουν τα χωράφια τους, και τώρα 1,5 μήνα δεν έχουν πάρει ακόμα την απόφαση να το δώσουν το μηχάνημα για να τακτοποιηθεί. Αυτό είναι εικόνα διάλυσης. Όπως επίσης εικόνα διάλυσης είναι και η οδός Αδημάντου, που για αρκετό καιρό, μήνες τώρα, βλέπετε ότι είναι σκοτεινά το βράδυ, τα πεζοδρόμια είναι κατεστραμμένα και δεν επισκευάζονται. Επίσης το πρόβλημα με την καθαριότητα, αναφέρομαι στα ογκώδη αλλά και στο πλήσιμο των κάδων, που η δική μας Δημοτική Αρχή φρόντισε τα περισσότερα πρωματοφόρα, ειδικά τα καινούργια, να έχουν ενσωματωμένους τους κάδους και να πλένονται οι κάδοι. Είναι 14 δευτερόλεπτα ο χρόνος που χρειάζεται για να πληθούν οι κάδοι, αλλά όπως ξέρετε σήμερα δεν μπορεί να πλησιάσει η πολίτης εκεί, γιατί δεν έχουν πληθεί ποτέ. Υπάρχουν υπέρογκα έξοδα. Βλέπετε, δώσαμε ένα πλούσιο ταμείο, αφήσαμε στον κύριο Σταυρέλη και φροντίζει να το ξοδεύει, και τα ποσά που διατίθενται είναι πολύ περισσότερα αντίστοιχα τα ποσά που εμείς τα περασμένα χρόνια είχαμε διαθέσει για το ίδιο έργο. Όπως επίσης οι διάφοροι διαγωνισμοί που γίνονται συνήθως καταλήγουν με έναν ανάδοχο, και συνήθως είναι ο ίδιος, και εδώ υπάρχει ένα ζήτημα, γιατί εμείς θέλαμε και το θέλουμε και τώρα και όταν ήμασταν Δημοτική Αρχή, στους διαγωνισμούς να υπάρχουν περισσότεροι του ενός και να δώσουν περισσότερες προσφορές και να πετύχουμε την καλύτερη οικονομική λύση. Όμως εδώ πρόσφατα στην Δημοτική Επιτροπή, ακούστε πώς έφτασε η Δημοτική Αρχή του κυρίου Σταυρέλη να ξεπεράσει και τα προσχήματα και όλα. Έχουμε δύο οι οποίοι ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν για την κατασκευή των γηπέδων ποδοσφαίρου. Είναι η εταιρεία Οδογένεσης και η εταιρεία Ελασόντ GSP, με έδρα, ξέρετε την κόρη, γνωστή.
και έχουν κάνει ενστάσεις και αποφασίζει ο Δήμαρχος και ζητάει από την Δημοτική Επιτροπή να εγκρίνει άκουσον-άκουσον, να οριστεί δικηγόρος, ο δικηγόρος ο συνεργάτης της μίας από τις δύο εταιρείες. Αυτός ο δικηγόρος, ο συνεργάτης της εταιρείας GSP, είναι δυνατόν να είναι αντικειμενικός στην κρίση του και την γνωμοδότησή του ή θα επηρεαστεί, λέω. Θα επηρεαστεί από το ότι συνεργάζεται και εκπροσωπεί συνήθως την εταιρεία τη συγκεκριμένη. Αυτό κι αν είναι σκάνδαλο, είναι σκάνδαλο μεγάλου μεγέθους. Άλλη διάλυση έχουμε στην Αρχαία Κόρινθο. Είχαμε πει ότι θα πρέπει να γίνει το δημοτικό σχολείο εκεί και η διοίκηση του κ. Σταυρέλη κατά πλειοψηφία αποφάσισε ότι πρέπει να διαλύσει τη σύμβαση, να πληρώσει αρκετά χρήματα για τη διάλυση με υπαιτιότητα του Δήμου και να κάνει καινούριο διαγωνισμό με πολύ περισσότερα έξοδα και να σταματήσει αυτό που είχαμε ξεκινήσει εμείς, το έργο γέφυρα με το ΕΣΠΑ, τον ίδιο εργολάβο στην ίδια θέση με τις ίδιες μελέτες. Τώρα έχουμε καινούριες μελέτες κτλ. Στην κομποστοποίηση. Η εταιρεία που είχε αναλάβει μέχρι τώρα είναι εκείνη η οποία διαλύεται η σύμβαση. Είναι η εταιρεία, δεν θυμάμαι τώρα ποια είναι ακριβώς, αλλά δεν έχει σημασία ποια είναι η εταιρεία. Σημασία έχει ότι διαλύεται η σύμβαση. Η κομποστοποίηση πάει πίσω. Επίσης, στο Δημοτικό Συμβούλιο, που όλα αυτά θα έπρεπε να συζητιούνται και να αποφασίζονται και να γίνεται διεξοδική συζήτηση, αυτό που γίνεται δεν είναι λειτουργία Δημοτικού Συμβουλίου. Ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, ο οποίος λέει και είπε ότι τηρεί πλήρως τον κανονισμό, δεν τον τηρεί τον κανονισμό. Όπως επίσης πρέπει να ξέρει ότι είναι πρόεδρος όλου του Δημοτικού Συμβουλίου και όχι να αφήνει τους δημοτικούς συμβούλους της πλειοψηφίας να μιλάνε όποτε θέλουν, να μιλάνε μετά από τους επικεφαλείς των παρατάξεων, να μην τους δίνει το λόγο για δευτερολογίες. Ξέρετε ότι επειδή δεν μας έδωσε το δικαίωμα της δευτερολογίας, εμείς αποχωρήσαμε από το Δημοτικό Συμβούλιο. Αυτό δεν είναι τήρηση του κανονισμού από τη μεριά του Προέδρου. Επίσης, ο Πρόεδρος με το χρόνο δεν τηρεί το χρόνο όπως πρέπει, ούτε και την διαδικασία στο συγκεκριμένο θέμα που είπαμε τώρα, γιατί αυτό είναι το ποτήρι το οποίο ξεχύλισε από τη σταγόνα, που είχε να κάνει με την παραχώρηση των αθλητικών χώρων για τις οποίες θα τοποθετηθούν οι συνάδελφοι σε περισσότερες λεπτομέρειες. Αλλά επειδή μίλησε και για μένα και για Βαρελότα και τα λοιπά, έχω να του πω ότι θα πρέπει να ξεκαθαρίσει τους ρόλους του. Δεν είναι δικηγόρος σε δικαστήριο να εκτελεί τις εντολές του εντολέα του και το δίκαιο του εντολέα του. Γιατί ξέρετε, οι δικηγόροι, ανάλογα με το ποιον έχουν εντολέα, παίρνουν και την αντίστοιχη θέση. Εδώ θα πρέπει να παίρνει τη θέση του δικαστή, γιατί αυτό είναι ο πρόεδρος. Ακούει τις πλευρές τη μία και την άλλη και παίρνει τη σωστή για όλους τη δίκαιη απόφαση, και αυτό πρέπει να κάνει. Επίσης, για το συγκεκριμένο θέμα, τα πρακτικά δεν είναι σωστά όταν λέγεται σε τροποποίηση προϋπολογισμού ότι είναι ομόφωνες οι αποφάσεις. Γιατί εδώ μπορεί ο ίδιος ο κύριος Παπαβερετίου να μην το ξέρει, αλλά ο κύριος Σταυρέλης το ξέρει πολύ καλά. Για να μπορέσει να περάσει μια απόφαση σε τροποποίηση προϋπολογισμού, που είναι σημαντικό για θέματα έργων κτλ., πρέπει η αντιπολίτευση να έχει το χρόνο να ετοιμάσει εναλλακτική πρόταση κοστολογημένη από την οικονομική υπηρεσία. Όταν μας φέρνουν τα θέματα, τις εισηγήσεις δηλαδή, για τον προϋπολογισμό μία μέρα πριν ή την ίδια μέρα με την οποία συζητάει το Δημοτικό Συμβούλιο, είναι αδύνατον εμείς να προετοιμαστούμε και να κάνουμε εναλλακτική πρόταση τροποποίησης προϋπολογισμού. Και έτσι οι αποφάσεις φαίνονται ότι είναι ομόφωνες, αλλά δεν είναι. Επίσης, για το θέμα της παραχώρησης που είπε ότι έγινε κάποια τροποποίηση στην πρόταση κτλ., εγώ σας δείχνω την εισήγηση, γιατί εδώ πήραμε μια εισήγηση για την παραχώρηση των αθλητικών χώρων. Και στη δεύτερη σελίδα φαίνεται ποια ήταν η εισήγηση και ποιοι ήταν οι σύλλογοι, τα αθλητικά σωματεία που ζητήσανε να τους δώσουμε χώρους. Αυτό ψηφίσαμε εμείς. Την εισήγηση. Δεν αναφέρεται πουθενά ότι δεν ψηφίζουμε δύο συλλόγους σάλας που έχουν ποδόσφαιρο σάλας. Εμείς αυτό ψηφίσαμε. Και προσπαθεί ο κύριος Παπαβενετίου να μπερδέψει τα πράγματα, δήθεν ότι έγινε τροποποίηση της εισήγησης. Θα σας πει ο κύριος Γκουριώτης και ο κύριος Πρωτοπαπάς, δεν έγινε καμία τροποποίηση, ούτε διατυπώθηκε τέτοια πρόταση από τον κύριο Παπαβενετίου για να ψηφιστεί.
Γι' αυτό λοιπόν το θέμα είναι πάρα πολύ σοβαρό και πρέπει ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου να αναλάβει τις ευθύνες του και το ρόλο του και από εδώ και πέρα σωστά να λειτουργεί σύμφωνα με τον κανονισμό και τον νόμο. Και ελπίζω αυτό να γίνει και να μπορέσουμε με τον τρόπο αυτό τους Κορίνθιους να τους υπηρετήσουμε καλύτερα και από το πόστο που ο καθένας έχει αναλάβει. Και εμείς οφείλουμε να κάνουμε αυτό που κάνουμε σήμερα και να φροντίζουμε να λειτουργεί σωστά όπως πρέπει ο Δήμος και όχι αυθαίρετα και αντικανονικά. Νομίζω ότι ο προλαλήσεως, ο κ. Νανόπουλος, είχε και το χρόνο και ως πρώτος να πει πάρα πολλά πράγματα. Σε πάρα πολλά από αυτά συμφωνούμε με την έννοια που έχει, όπως το επικέντρωσε στον πρόεδρο και στη λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου. Δεν θα ήθελα να επαναλάβω τα ίδια γιατί είναι ακριβώς τα ίδια λόγια σε πάρα πολλά ζητήματα. Όμως θέλω να απευθυνθώ και να πω στον κύριο πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, επειδή έδωσε μια συνέντευξη χθες και είπε αρκετά πράγματα, θα ήθελα να το απαντήσω ότι δεν μπορεί να δηλώνει δημόσια ότι βγάλαμε μια ανακοίνωση αμιγώς συκοφαντική. Ο λόγος είναι απλός. Δεν θίγουμε καταρχάς, και το λέω δημόσια και να το ξέρει από εδώ και πέρα για να μην ξαναρωτηθούμε κιόλας και από τους δημοσιογράφους, κανενός ούτε την αξιοπρέπεια, ούτε το κύρος, ούτε αναφερόμαστε σε πρόσωπα. Δεν λέμε ποτέ Σταυρέλης, Νανόπουλος, Παπαβενετίου. Λέμε και μιλάμε απέναντι σε θεσμούς που εκπροσωπούν. Άρα αυτό το κάνει τεχνιέτος ο κύριος Παπαβενετίου για να προσωποποιήσει πράγματα τα οποία προφανώς εμείς δεν τα έχουμε πει στο δημόσιο διάλογο και ούτε πρόκειται να τα πούμε. Θέλω να επικεντρωθώ κυρίως στο θέμα αυτό και όχι στη γενικότερη πολιτική σήμερα. Το πώς έγινε, τι ήρθε σαν εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο. Σαν εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο είναι γνωστό περί εγκαταστάσεων του Δήμου Κορινθίων και πώς θα χρησιμοποιούνται από τους συλλόγους. Συγκεκριμένα είναι αυτά τα οποία αναγράφονται στην εισήγηση η παρήθ νούμερο 2. Το διαβάσαμε πολύ καλά. Επιπροσθέτως λοιπόν, στο Δημοτικό Συμβούλιο μας είπαν και για κάποια άλλα πράγματα, όπως ήταν να εξυπηρετήσουμε και δύο γήπεδα ποδοσφαίρου, δύο συλλόγους ποδοσφαιρικούς που είναι από όμορο Δήμο. Και θεωρήσαμε ότι ψηφίσαμε πράγματι το κατά την εισήγηση νούμερο 2 θέμα. Ποτέ δεν υπήρξε ούτε ετέθη ένα τέτοιο θέμα σαν εισήγηση που αφορούσε το ποδόσφαιρο σάλας, διότι εδώ αυτό που έγινε, ούτε υπονοούμε να αφήσαμε, ούτε τίποτα από αυτά τα οποία λέγει ο κ. Παπαβενετίου στη χθεσινή του συνέντευξη. Αυτό το οποίο ετέθη ήταν μια και έγινε μια διαλογική συζήτηση μεταξύ του κυρίου Δημάρχου και του κυρίου Γκουριώτη, που έθεσε το θέμα, τον προβληματισμό του, ότι πρέπει να εξυπηρετούνται ανεξαρτήτως το πού ανήκουν, αν και εμάς δεν μας εκφράζει αυτή η ρίση του κυρίου Δημάρχου, ότι η δική σας σύλλογη και η δική μας σύλλογη πραγματικά μας αφήνει και θέλουμε να είμαστε μακριά από αυτή τη λογική. Αλλά ήθελε νομίζω ο κ. Γκουριώτης, έθεσε το θέμα με την έννοια ότι πρέπει να εξυπηρετούνται όλα τα αθλητικά σωματεία. Και υπ' αυτήν την έννοια έγινε αυτή η συζήτηση. Τώρα κοιτάξτε να δείτε τι έγινε. Αν δείτε και τα πρακτικά, ενώ εδώ δεν αναγράφεται πουθενά για το σάλας, δεν υπάρχει εδώ πού θα παίζει το σάλας στην εισήγηση, προφορικά λέει ο κύριος Δήμαρχος, αφού πήρε το λόγο, θα σας διαβάσω μέσα από τα πρακτικά. Μεταξύ άλλων, ανέφερε ότι η εγκαταστάσεις των κλειστών γυμναστηρίων του Δήμου, ανέφερε. Δεν λέει εισηγήθηκε. Όταν κάνουμε λοιπόν, όταν έρχομαστε στο Δημοτικό Συμβούλιο, νομίζω ότι ο πρόεδρος, αν ακολουθεί σωστά τη διαδικασία, θα έπρεπε να πει: Στοπ, εδώ εισηγούμεθα για το συγκεκριμένο θέμα, όχι αναφέρει, γιατί εδώ πρόκειται περί διαλογική συζήτηση μεταξύ του κυρίου Γκουριώτη και του κυρίου Δημάρχου. Δεν αναφέρουμε λοιπόν, αλλά εισηγούμεθα, και έτσι έπρεπε να είναι και στα πρακτικά, ότι θα συζητήσουμε αυτό το θέμα και θα πάρουμε θέση, είτε θετική είτε αρνητική. Εμείς τέτοια εισήγηση δεν είχαμε και γι' αυτό δεν το ψηφίσαμε. Και το ομόφωνο που αναφέρεται στην απομαγνητοφώνηση, όπως το λέει ο κύριος Παπαβενετίου, αναφέρεται στο γεγονός ότι εμείς ψηφίσαμε ομόφωνα την εισήγηση 2. Ακριβώς, και φυσικά θα σας τα δώσω αν δεν τα έχετε. Αυτό έγινε, αυτό ψηφίσαμε. Δεν ψηφίζουμε διευκρινήσεις, ψηφίζουμε εισηγήσεις. Επίσης, ως Πράσινη Πόλη έχουμε τοποθετηθεί δημόσια και εδώ μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο ότι χωρίς εισήγηση δεν ψηφίζουμε κανένα θέμα. Τις προηγούμενες φορές για συλλόγους έφερε
και είπε, με πήρε τηλέφωνο ο τάδε σύλλογος, είπε ο κύριος Σταβέλης, και μου ζήτησε 3.000 ευρώ. Και είπα να του τα δώσω. Με γεια σας, με χαρά σας. Να του τα δώσετε. Κανένα πρόβλημα. Εμείς δεν το ψηφίζουμε. Δεν ξέρουμε ποιος τα παίρνει, πού θα πάνε αυτά τα χρήματα, πώς θα χρησιμοποιηθούν. Άρα και σαν γενική πολιτική θέση που έχουμε ως πράσινη πόλη, ποτέ δεν ψηφίζουμε ό,τι να είναι και όπως να είναι, επειδή ακριβώς ακούστηκε από ένα μικρόφωνο ότι ξέρετε κάτι, να γίνει και αυτό. Και να το προχωρήσουμε και αλλιώς. Εμείς δεν θέλουμε να κρεμάσουμε κανένα. Εάν έγινε κάποιο λάθος, ας έγινε κάποιο λάθος. Ας το διορθώσουν. Δεν είναι κακό. Ας το πάρουν πίσω και ας το φέρουν ως ξεχωριστό θέμα να το ψηφίσουμε στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο. Κανένα πρόβλημα. Επίσης, και θέλω να απαντήσω και επί της διαδικασίας, γιατί ο κύριος Παπαβενετίου λέει τη μισή αλήθεια. Λέει ότι δεν τον πήρα τηλέφωνο. Όντως, σε αυτό λέει αλήθεια. Δεν λέει όμως ότι πήρα τον κύριο Σούκουλη, τον γραμματέα, γιατί δύο και τρεις φορές έχουν γίνει λάθη και δεν ήθελα να το κάνω θέμα δημόσια για δικές μας ανακοινώσεις. Και προς τιμή του κύριου Σούκουλη το απεδέχθηκε και το διόρθωσε για άλλα θέματα, δεν είναι αυτή της παρούσης. Αλλά φανταζόμουν ότι και εγώ θα γίνει κάποιο λάθος όταν είδα και μου το έστειλε στις 2 το μεσημέρι στο email μου, γιατί το ζήτησα και είδα ότι έχω ψηφίσει ομοφόνος ώστε να μην εξυπηρετηθεί το ποδόσφαιρο Σάλας, τη στιγμή που εμείς είχαμε φέρει θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο ως και ως παράταξη να εξυπηρετηθεί και στο ΔΑΚ και παντού όλοι οι σύλλογοι, ανεξαρτήτως το που ανήκουν μακριά από εμάς, όπως είπα πριν. Λοιπόν, έρχεται λοιπόν άρα. Και μου λέει ο κύριος Σούκουλης, ο κύριος Παπαβενετίου ήταν δίπλα, άρα ήταν περιττό να πάρω και τον κύριο Παπαβενετίου. Με ενημερώνει λοιπόν, σας το λέω για το ιστορικό, με ενημερώνει ο κύριος Σούκουλης, πριν μου στείλει το email, ότι αυτή η απόφαση δεν αλλάζει. Και φυσικά δεν μπορούσα να κάνω κάτι άλλο. Αυτά για την ιστορία. Για να ξέρετε πώς έχει γίνει. Άρα η πράσινη πόλη, και πιστεύω και όλη η αντιπολίτευση, ψήφισε αμιγώς το θέμα 2, όπως ετέθη στην εισήγηση. Όμως, θα ήθελα να αναφερθώ, δεν θα ήθελα, αλλά με προκάλεσε ο κύριος Παπαβενετίου. Ο κύριος Παπαβενετίου πρέπει να ξεκαθαρίσει πότε είναι νομικός του Δήμου, πότε είναι νομικός εκτός του Δήμου και πότε είναι πρόεδρος. Ή αν και ποιες ιδιότητες έχει, πότε και πού. Και θα σας πω γιατί. Λέει, από την Πράσινη Πόλη είπε ότι έχει δεχτεί φραστική επίθεση. Και τον έχουμε πει αντιδημοκρατικό σε σχέση με τη λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου. Πράγματι έτσι είναι. Και δεν το παίρνουμε και πίσω. Όταν εδώ μου επιτίθενται από το κοινό την ώρα που μιλούσα και λέει κλείστε το μικρόφωνο του papaki.gr, αυτό είναι, πώς θα το χαρακτηρίζετε εσείς κύριοι δημοσιογράφοι? Είναι δυνατό να με υβρίζουν από το κοινό ή να σηκώνονται όρθιοι και να δείχνουν, κατεβάστε τον κάτω, κλείστε του το μικρόφωνο και να μας μιλάει για μαθήματα δημοκρατίας ο κ. Παπαβενετίου? Πείτε μου. Πάμε παρακάτω. Πότε είπαμε εμείς ότι δεν έχει νομική κατάρτιση ο κ. Παπαβενετίου? Ποτέ. Δηλαδή, όταν ήρθε το θέμα του ΠΑΣ Κόρινθος και εφήγει το θέμα ότι δεν είχε τις απαραίτητες υπογραφές, έπρεπε να έχει 7 και έχει 3, δεν μπορούμε ως Πράσινη Πόλη να κρίνουμε ένα πολιτικό κείμενο, πολιτικό στο κείμενο το νομικό, τότε να το κλείσουμε, να μην εμφανιζόμαστε στο Δημοτικό Συμβούλιο, να αποφασίζουν μόνοι τους, να τα κάνουν όπως θέλουν. Εμείς κρίνουμε το νομικό κείμενο όχι ως νομική, αλλά κρίνουμε την πολιτική διάσταση του νομικού κειμένου. Αυτά είναι ξεκάθαρα πράγματα. Μην τα χρησιμοποιεί λοιπόν ο κ. Παπαβενετίου à la carte και όπως τον βολεύει, ότι επιτιθέμεθα στον κύριο Παπαβενετίου, ότι, δεν έχει, ότι λέμε ότι δεν έχει νομική κατάρτιση και όλα αυτά. Άρα, μπορούμε και θα κρίνουμε το όποιο κείμενο, το όποιο νομικό κείμενο του κύριου Παπαβενετίου. Και εφόσον πήρε και ανέλαβε και την ευθύνη αυτή, προφανώς θα κριθεί και ο ίδιος. Αλλά πολιτικά, ποτέ προσωπικά, το ξαναδιευκρινίζω. Και σαν να μην έφτανε όλο αυτό, βλέπουμε ότι μίλησε και απαξιωτικά για την Πράσινη Πόλη και μάλιστα με έναν τρόπο μακιαβελικό, γιατί με αυτόν τον τρόπο το έχει χρησιμοποιήσει ο κύριος Σταυρέλης. Πλησίασε και λέει, α, εγώ ξεχωρίζω τον κύριο Τζουτζόπουλο, λέει, άρα είναι κάτι διαφορετικό κατά τη γνώμη του κύριου Τζουτζόπουλος, και είναι διαφορετικό λοιπόν από την Πράσινη Πόλη,
με αυτόν τον τρόπο έχει προσπαθήσει και ο κύριος, συγγνώμη κύριε Ανόπουλο, και ο κύριος Σταυρέλης στο Δημοτικό Συμβούλιο, το έχει κάνει και με τον κύριο Γκουριώτη, το έχει κάνει και με εμένα, αλλά αυτό δεν πετυχαίνει πια, δεν περνάει, αν θέλετε, στην κοινωνία. Έχει τελειώσει αυτός ο τρόπος. Ας μην ελπίζει λοιπόν σε ένα ρήγμα στην πράσινη πόλη, και καλό καμιά φορά είναι να κοιτάμε τα του οίκου μας και ας μην κοιτάμε τι γίνεται στις άλλες παρατάξεις. Σας λέω λοιπόν ότι απέτυχε παταγωδός ο κύριος Παπαβενετίου σε αυτή την προσπάθειά του, γιατί ο κύριος Τζουτζόπουλος έχει στηρίξει παντού και εντός αλλά και εκτός Δημοτικού Συμβουλίου όλες τις αποφάσεις μας. Και να ξέρετε ότι οι αποφάσεις της Πράσινης Πόλης παίρνονται εντελώς δημοκρατικά, με ένα εντεκαμελές συμβούλιο το οποίο έχουμε, και θα έλεγα, θα προσκαλούσα τον κύριο Παπαβενετίου να έρθει μια φορά να παρακολουθήσει πώς παίρνουμε τις αποφάσεις δημοκρατικά και να μας πει αν γίνεται το ίδιο και στην πνοή δημιουργίας. Θα ήταν έτσι χρήσιμο. Επίσης, ήθελα να του υπενθυμίσω του κυρίου Παπαβενετίου ότι σε ό,τι αφορά τα LED πήρε μια ευθύνη, μια τεράστια ευθύνη, η οποία αυτή ευθύνη αφορά τους πολίτες. Μπήκε στη διαπραγμάτευση με τη ΜΕΤΚΑ, του είπα ότι δεν αναφέρθηκα σε εσάς, αλλά τώρα θα αναφερθώ. Και θα αναφερθώ γιατί χρεώνει τους πολίτες για τα επόμενα 12 χρόνια να πληρώνουν χαράτσια, δηλαδή δημοτικά τέλη, και αυτή τη συμφωνία την έφερε και ο κύριος Παπαβενετίου, εφόσον έκανε τη διαπραγμάτευση το Σαββατοκύριακο που στερήθηκε από την εκδρομή του. Άρα είναι μέρος του φερόμενου ονομαζόμενου σκανδάλου τον LED ο κύριος Παπαβενετίου, και το βάζω στο ίδιο κάδρο με τον κύριο Σταυρέλη. Μπορεί να μας πει ότι είναι διαφορετικά? Αυτή τη συμφωνία έφερε, ακριβώς την ίδια συμφωνία. Και για να μην λένε μερικοί μέσα και έξω από εδώ, το έξω από εδώ δεν αφορά εσάς, αφορά την αίθουσα, ότι εμείς τα έχουμε βρει με όλοι και τα λοιπά. Εδώ έχουμε έρθει για το συγκεκριμένο θέμα, αλλά θα τα πούμε όλα. Άρα, το σκάνδαλο, η κατάπτυστη σύμβαση, έχει το ονοματεπώνυμο του κυρίου Παπαβενετίου, διότι έπρεπε να το ακούσει για να μάθει. Είναι η πρώτη φορά που έχω αυτή την ευκαιρία επικοινωνίας μαζί σας, οπότε θα ήθελα να σας ευχαριστήσω εκ μέρους της πολιτικής διεξόδου και εγώ προσωπικά για την ανταπόκρισή σας στην πρόσκλησή μας. Θα ήθελα, επί τη βάση όλης αυτής της συζητήσεως και της αναφοράς, αποφεύγοντας αν θέλετε κάποιες επαναλήψεις, να επισημάνω ευθύς εξ αρχής ότι τα όσα έλαβαν χώρα στο Δημοτικό Συμβούλιο, η τελική απόφαση όπως ακριβώς εξεδόθη και εν συνεχεία όπως αποτυπώθηκε και δημοσιεύτηκε, τα έχουμε ήδη αναλύσει στο κοινό δελτίο τύπου το οποίο και εκδώσαμε το προηγούμενο Σάββατο. Ήδη τα ανέπτυξαν και οι εκλεκτοί συνάδελφοι, επικεφαλής των παρατάξεων, και νομίζω ότι αυτό το οποίο καταλείπεται ως συμπέρασμα σε όλους είναι το προφανές, το ξεκάθαρο, ότι ουδέποτε στο Δημοτικό Συμβούλιο συζητήσαμε το συγκεκριμένο θέμα, ουδέποτε τέθησε ψηφοφορία, ουδέποτε υπήρξε θέμα της ημερήσιας διάταξης και ούτε θα μπορούσε να γίνει, έστω με οποιασδήποτε μορφής τροποποίηση, καθότι είτε η τροποποίηση είτε οτιδήποτε άλλο, το οποίο έρχεται εκ των υστέρων και δεν συμπεριλαμβάνει στην ημερήσια διάταξη, είναι κάτι το οποίο απαγορεύεται και από τον κανονισμό και από τον νόμο. Θα ήθελα λοιπόν σε αυτό ακριβώς σημείο να εκθέσω λίγο το νομικό πλαίσιο, το οποίο το πρώτον καθορίζει το πώς υποβάλλεται το αίτημα ενός συλλόγου, ενός φορέα, ενός σωματείου μη κερδοσκοπικού, κοινοφελούς ή οτιδήποτε άλλο, για την παραχώρηση περιουσίας του Δήμου, ποιος αποφασίζει, πώς εισάγεται αυτό στο Δημοτικό Συμβούλιο, και δύο-τρία λόγια για τη λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου. Θα αποφύγω τις ιδιαίτερες νομικές αναφορές και τον ξύλινο, αν θέλετε, νομικό δικηγορικό λόγο. Θα σας πω ευθύς εξ αρχής ότι υπάρχει δυνατότητα η ιδιωτική περιουσία του Δήμου, όπως είναι και τα κλειστά γυμναστήρια,
ο αθλητικός χώρος, η αθλητική χώρη, το γήπεδο και ούτω καθεξής, να παραχωρούνται δωρεάν σε σωματεία. Η αίτηση η οποία υποβάλλεται από ένα σωματείο θα κριθεί τελικώς από το Δημοτικό Συμβούλιο. Αυτό είναι το αρμόδιο για να αποφασίσει και αυτό είναι και το αρμόδιο για να ανακαλέσει εν συνεχεία αυτήν την απόφαση, εάν δεν συντρέχουν οι όροι και οι προποθέσεις που χορήγησε αυτή την άδεια χρήσεως, εγκαταστάσεως και ούτε καθεξής. Πριν φτάσει όμως το Δημοτικό Συμβούλιο, θα πρέπει να απευθυνθεί, και πάντοτε έτσι γίνεται, κανένας εκ των σωματείων δεν γνωρίζει αυτή τη διαδικασία και απευθύνεται πάντοτε στον Δήμο γενικά ή στον αρμόδιο αντιδήμαρχο που είναι προκειμένου αντιδήμαρχος αθλητισμού. Ο αντιδήμαρχος αθλητισμού έχει την υποχρέωση να συντάξει εισήγηση στην οποία θα περιλαμβάνει όλα αυτά τα στοιχεία, τις γνωμοδοτήσεις, τις υπηρεσίες και ούτω καθεξής, προκειμένου να καταλήξουμε σε ένα συμπέρασμα αν τελικώς πρέπει να χορηγηθεί η άδεια χρήσεως, εγκαταστάσεως ή οτιδήποτε άλλο ή όχι. Το ερώτημα λοιπόν που τίθεται ευθύς εξ αρχής είναι όσον αφορά το συγκεκριμένο θέμα για το οποίο συζητάμε σήμερα. Είδατε εσείς ή κάποιος πολίτης ή κάποιος άλλος κάποια τέτοια εισήγηση από την πλευρά του κυρίου Αντιδημάρχου? Ετέθη ποτέ το ζήτημα για ποιους λόγους δεν πρέπει να χορηγηθεί άδεια σε συγκεκριμένα σωματεία τα οποία δραστηριοποιούνται στο ποδόσφαιρο σάλας, αν πρέπει να τους δοθεί άδεια ή όχι? Μπορεί να μας πει κάποιος αυτό το οποίο απετέλεσε κατά τον κύριο πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, τον κύριο Παπαβενετίου, την πρόταση, λέει, και την εισήγηση του κυρίου Σταυρέλη, ο οποίος, και πάλι σας το λέω, θα σας αναγνώσω και τον κανονισμό, δεν δικαιούται να διατυπώνει εισηγήσεις μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, αλλά ο αρμόδιος να το κάνει είναι ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, ο οποίος και καταλήγει στην τελική μορφή του θα έχει το θέμα και επί τη βάση αυτής θα αποφασίσουμε. Είδατε εσείς να υπάρχει κάποιας μορφής εισήγηση με την αναφορά συγκεκριμένων σωματείων, αναφορά σε συγκεκριμένη αίτηση με αριθμό πρωτοκόλλου? Ακούσαμε, και αν αυτό, αν θέλετε, κάνοντας μια ευρεία ερμηνεία και καλόπιστη και οτιδήποτε άλλο, ότι απετέλεσε την εισήγηση του κυρίου Σταυρέλη, ήταν η απόρριψη, λέει, της αιτήσεως των δύο σωματείων. Αλλά ποτέ μας δεν μάθαμε ποια είναι αυτά τα δύο σωματεία. Ούτε σας είπα προηγουμένως τον αριθμό πρωτοκόλλου της συγκεκριμένης αιτήσεως, ούτε το τι ζητούσανε αυτά τα σωματεία. Εξεδόθη λοιπόν μία απόφαση η οποία απορρίπτει αίτημα σωματείων φαντασμάτων, επί αιτήσεων φαντασμάτων και ούτω καθεξής. Θα ανέμενε λοιπόν κάποιος, αν ακούγαμε και δεχόμασταν αυτό το αφήγημα του κυρίου Παπαβενετίου σχετικά με την εισήγηση του κυρίου Σταυρέλη, να έχει διατύπωση ανάλογη και αντίστοιχη και το διατακτικό αυτής της αποφάσεως. Ήτι δηλαδή απορρίπτουμε τα αιτήματα των δύο συγκεκριμένων σωματείων. Για ακούστε όμως ποια είναι η διατύπωση του διατακτικού αυτής της αποφάσεως στο δεύτερο κεφάλαιο. Οι εγκαταστάσεις των κλειστών γυμναστηρίων του Δήμου Κορινθίων σε Κόρινθο, Λέχιο, Χιλιομόδη δεν θα παραχωρηθούν για χρήση αγώνων και προπονήσεων του αθλήματος ποδοσφαίρου σάλας. Αυτή ήταν η, έστω αν θέλετε, παράτυπη οτιδήποτε εισήγηση του κυρίου Σταυρέλη? Όχι. Αυτό απετέλεσε αντικείμενο μία συζητήσεως την οποία είχα εγώ μαζί του και εκεί εξέφρασε την προσωπική του άποψη. Όπως και εγώ εξέφρασα την προσωπική μου άποψη. Για ποιο λοιπόν λόγο έρχονται και μας βάζουν αυτήν εδώ την παράγραφο και το ορίζουν ότι αυτό ήταν αντικείμενο αποφάσεως, ότι είναι συζητήσεως και τελικός αποφάσεως, όταν αυτό, έστω σας λέω και αν δεχτώ εγώ το αφήγημα του κυρίου Παπαβενετίου, δεν υπήρξε καν διατυπωθήσα εισήγηση από την πλευρά του κυρίου Σταυρέλη. Θα το εξηγήσουμε σε λίγο για ποιο λόγο έχουν γίνει όλα αυτά. Αντιθέτως, όπως θα διαπιστώσετε, στο ίδιο διατακτικό έχουμε ονομαστική αναφορά σε όλα τα σωματεία. Στα σωματεία καλαθοσφαίρησης, στα σωματεία πετοσφαίρησης, αλλά και στα δύο σωματεία, τον Οφέλτη της αρχαίας Νεμαίας και τον Φωκά των αρχαίων Κλεονών, στα οποία
όπως ανέγνωσε ο κύριος Δήμαρχος, ήταν δουλειά βέβαια του κυρίου Προέδρου να τα κάνει αυτά και όχι να υποκαθιστά το έργο του ο κύριος Δήμαρχος, όπως ανέγνωσε, μας είπε ότι του το εισηγήθηκε ο κύριος Δημάκος, ο αρμόδιος αντιδήμαρχος αθλητισμού. Εδώ λοιπόν έχουμε ονομαστική αναφορά. Στα άλλα σωματεία, αυτά τα αποκλειστέντα, αφού ήταν και αντικείμενο συζήτησης, γιατί δεν ακούσαμε ονόματα? Ένα ερώτημα πολύ πολύ βασικό, το οποίο αναμέναμε και απάντηση, αλλά απάντηση δεν την πήραμε. Να δούμε όμως αυτό το οποίο είπαμε προηγουμένως. Έχει την δυνατότητα ο κύριος Δήμαρχος να διατυπώνει εισηγήσεις και έχει... Και πώς εισάγεται ένα θέμα μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο? Ο κανονισμός που έχει το Δημοτικό Συμβούλιο του 2011 έχει τροποποιηθεί αναγκαστικά με τις νέες διατάξεις οι οποίες ισχύουν των νόμων εδώ και έναν χρόνο περίπου με τους τελευταίους νόμους του 2023. Ακούστε λοιπόν ποιο είναι το έργο του κυρίου Προέδρου. Να του το υπενθυμίσουμε. Να συντάσει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Και η ημερήσια διάταξη καταρτίζεται ως ορίζει ο νόμος από τον Πρόεδρο. Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης θα πρέπει να αναγράφονται με σαφήνεια. Αυτό ορίζει ο νόμος. Και δεν μπορούμε να έχουμε θέματα τα οποία δεν διατυπώθησαν στο αρχικό κείμενο, αυτό το οποίο είχε αποσταλεί στους Δημοτικούς Συμβούλους της ημερήσιας διάταξης. Οι εισηγήσεις των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, τακτικής συνεδρίασης, γνωστοποιούνται με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στους Δημοτικούς Συμβούλους έγκαιρα το αργότερο 2 ημέρες πριν από τη συνεδρίαση, προκειμένου αυτοί να ενημερώνονται όσο το δυνατόν πληρέστερα επί των θεμάτων που πρόκειται να συζητηθούν και να είναι σε θέση να αποφασίσουν επ' αυτών. Εδώ ερωτώ, είχαμε εμείς εισήγηση για το ποδόσφαιρο Σάλλας, για τα σωματεία Σάλλας, μας απεστάλλει ποτέ τέτοια εισήγηση? Ποτέ. Επί ποιου θέματος λοιπόν εμείς τα αποφασίζαμε? Στη συζήτηση, να αναφέρουμε ποιος είναι και ο ρόλος του Δημάρχου. Ο Δήμαρχος μετέχει στη συζήτηση του Συμβουλίου χωρίς ψήφο. Έχει το δικαίωμα να εκφράζει τις απόψεις του κατά προτεραιότητα. Αυτή είναι η δουλειά του Δημάρχου, να εκφράζει τις απόψεις του. Τη συζήτηση του Δημοτικού Συμβουλίου τη διευθύνει ο πρόεδρός του. Και όχι ο κύριος Σταυρέλης, έστω και αν κάποτε είχε την ιδιότητα του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου. Τώρα υπάρχει άλλος πρόεδρος. Μετά την ολοκλήρωση της συζήτησης, λέγει ο νόμος, ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου διατυπώνει την πρόταση προς ψήφιση επί του θέματος. Σημειώνεται ότι εκτός, μάλιστα εδώ σας λέω ότι είναι bold, αυτό το συγκεκριμένο από την εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών που είχε αποσταλεί προς τους Δήμους, σημειώνεται εκτός από τις περιπτώσεις που προβλέπεται ρητά, δεν επιτρέπεται η διατύπωση εναλλακτικών προτάσεων προς ψήφιση. Και εδώ λοιπόν επαναλαμβάνω ότι έχουμε μετά την ολοκλήρωση της συζήτησης, ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου διατυπώνει την πρόταση προς ψήφιση επί του θέματος. Και συνεχίζει ο νόμος, κατά την ψηφοφορία, οι σύμβουλοι καλούνται να δηλώσουν τη βούλησή τους ονομαστικά. Είδατε το οπτικοακουστικό υλικό όλοι σας και το είδαν και όλοι οι δημότες. Είδατε εσείς να έχει τηρηθεί κάτι από όλα αυτά όσον αφορά αυτό το θέμα? Είδατε εσείς να απευθύνεται ονομαστικά ο κύριος Παπαβενετίου στους Δημοτικούς Συμβούλους και να τους λένε ότι ξέρετε η τελική διατύπωση του θέματος όπως εμείς έστω και αυθερέτως ή νομίμως κατά αυτούς την τροποποιούμε είναι αυτή? Έγινε κάτι τέτοιο από αυτό που ορίζει ο νόμος και ο κανονισμός του Δημοτικού Συμβουλίου? Τίποτα απολύτως. Απλώς προς γνώση να επισημάνουμε και να υπενθυμίσουμε ότι τότε μόνο δικαιούται ο Δήμαρχος να υποδείξει ή να προτείνει και να εισηγηθεί μόνο στα προημερησίες διατάξεως θέματα και εφόσον φυσικά υπάρχει ο χαρακτήρας του κατεπήγοντος για τον οποίο και πάλι θα πρέπει να αποφασίσει το Δημοτικό Συμβούλιο. Πρώτα για το κατεπήγον και εν συνεχεία για το αν αποδέχεται ή όχι το θέμα. Εγώ θα πω μεταξύ των λοιπόν ερωτημάτων που θα θέσω, θα πω πρωτίστως το εξής. Πέραν από όλα αυτά τα οποία συζητάμε,
και τα οποία καταδεικνύει ότι ουδέποτε, και το επαναλαμβάνω, ρητός και κατηγορηματικός, και ας αφήσει αυτά τα περί συκοφαντίας και τα λοιπά ο κύριος πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, γνωρίζει τι σημαίνει συκοφαντία κατά την τυπική νομοτυπική μορφή των συγκεκριμένων αδικημάτων, είτε ποινικού κώδικος είτε αστικού κώδικος, οπότε να μην μεταχειρίζεται για λόγους εντυπωσιασμού όρους που δεν έχουν αναφορά στην πραγματικότητα και να μάθει να δέχεται την κριτική, όταν είναι μάλιστα καλόπιστη, και ειδικά από έναν συνάδελφό του, με τον οποίο συναντιέται στον διάδρομο και λένε εγκάρδιες καλημέρες, και δεν θα αλλάξει αυτό. Εγώ θέλω να ρωτήσω ότι, πέρα από τα υπόλοιπα τα οποία ανέφερα, θα υπήρχε ποτέ περίπτωση εμείς ως παρατάξεις αντιπολιτεύσεως να ψηφίσουμε θετικά σε μια τέτοια πρόταση, έστω και αν είχε γίνει νομότυπα και να ήταν και θέμα ακόμα θέλει της ημερήσης διάταξης, όταν εμείς οι ίδιοι στις 5-8 στη συνεδρία στις 5-8 του 2024 είχαμε θέσει αυτοτελές αίτημα και θέμα το οποίο είχε καταχωρηθεί στην ημερήσια διάταξη προκειμένου να συζητηθεί και να εκδοθεί και απόφαση την οποία αρνήθηκε ο κύριος Σταυρέλης, και μάλιστα και εμείς αποχωρήσαμε σε ένδειξη διαμαρτυρίας ότι δεν πρέπει να αποκλειστούν τα σωματεία και να υπάρχει η αρχή της δημοκρατίας και της ισότητας ως προς όλους. Υπήρχε ποτέ περίπτωση εμείς να λάβουμε κάποια διαφορετική απόφαση? Υπήρχε ποτέ περίπτωση όταν εγώ ο ίδιος έχω τοποθετηθεί προηγουμένως και λέω, κύριε Δήμαρχε, στα πλαίσια έκφρασης, αν θέλετε, μιας θέσεως, μιας απόψης, μιας ευχής, σας παρακαλώ, μην το βλέπετε το θέμα αυτό πολιτικά με βάση τους συμμετέρους ή τους απέναντι. Και ελάτε να πάρετε, και ελάτε αυτά τα αιτήματα τα οποία έχουν γίνει, όταν λοιπόν αυτά θα έρθει η ώρα να κριθούν αρμοδίως, να μην αποκλείσουμε κανέναν και να δώσουμε τους χώρους αθλητικούς, όπως έχω προπεριγράψει σε άλλα δημοτικά συμβούλια, το δικαιούνται οι πάντες. Υπήρχε περίπτωση εγώ με μια τέτοια τοποθέτηση να έρθω να υποστηρίξω και να είναι δική μου η ψήφος μέσα σε αυτό το ομόφωνο ψήφισμα και την απόφαση στην οποία αποκλείουμε ποδόσφαιρο, σάλας και σωματεία τα οποία ουδέποτε, όπως είπα και προηγουμένως, ονομάστηκαν? Θεώρησα από την πρώτη στιγμή πως εδώ υπάρχει κάποια αυλεψία και πάνω ότι μου αρέσει καλόπιστα να προσεγγίζω τα πράγματα. Και αν θέλετε θα μπορούσε να είναι, να χαρακτηρίσει ότι υπάρχει αμέλεια, είτε ελαφρά είτε βαριά, πάντως αμέλεια. Θα ανέμενα λοιπόν από τον κύριο πρόεδρο να ανακαλέσει αυτή την απόφαση, να την διορθώσει, να προκαλέσει αν θέλετε την ανάκλησή της και να πει, από τη στιγμή που έχω αυτές τις αντιδράσεις στην αντιπολίτευση, θα πάρουμε πίσω αυτή την απόφαση, θα μείνουμε σε αυτά που ήταν πράγματι μέσα στην εισήγηση και αυτό το θέμα θα το φέρουμε σε μια νέα συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου. Αυτό, όπως αντιλαμβάνεστε, δεν έγινε και δεν θα γίνει ποτέ. Και ο λόγος είναι ξεκάθαρος. Πρώτον, για να έρθει μια τέτοια πρόταση στο Δημοτικό Συμβούλιο, θα πρέπει να είναι αιτιολογημένη. Ο εισηγητής αντιδήμαρχος αθλητισμού θα πρέπει πολύ συγκεκριμένα να μας αναφέρει για ποιο λόγο θα πρέπει να αποκλειστεί το ποδόσφαιρο σάλας και τα συγκεκριμένα σωματεία τα οποία δραστηριοποιούνται στο ποδόσφαιρο σάλας από τους αθλητικούς χώρους. Και αυτό είναι, ας μου επιτραπεί η έκφραση, μια καυτή πατάτα που δεν θέλει κανείς να την πιάσει. Υπάρχει όμως και ένας άλλος λόγος, πολύ πιο πρακτικός. Στις 29, την προηγούμενη Παρασκευή, όταν και εμείς λάβαμε γνώση αυτής της αποφάσεως, όχι ευθέως αλλά παρεπιπτόντως, από ένα έγγραφο το οποίο είχε εκδώσει ο κύριος απαντητικό, ο κύριος αντιδήμαρχος αθλητισμού, και που γινόταν μνήμα σε αυτή την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, την ημέρα εκείνη, το πρωί, δικαζόταν μία αίτηση για χορήγηση προσωρινής διαταγής, την οποία είχε ασκήσει ένα σωματείο από το δραστηριοποιημένο στο ποδόσφαιρο σάλας, κατά του Δήμου Κορινθίων. Ενώ ο κύριος Παπαβενετίου συζητούσε μαζί μου και, όπως είπε χθες, επί 6 φορές έβλεπε το βίντεο και το ξαναέβλεπε μαζί με τους συνεργάτες του. Και τρόπορτινά συζητούσαμε και διαπραγματευόμασταν το πώς πρέπει να είναι το τελικό κείμενο αυτής της αποφάσεως, αυτή την απόφαση που ακόμα εμείς την διαπραγματευόμαστε και που εγώ δεν την είχα πάρει στο χέρι μου, το γνωστό δικηγορικό γραφείο το οποίο χειρίστηκε την υπόθεση του Δήμου, την είχε, την ανέμιζε στο δικαστήριο ως τρόπαιο και φυσικά
επί τη βάση αυτής της αποφάσεως, η οποία λέει ότι αποκλείουμε το ποδόσφαιρο σάλας, δεν είχε καμία τύχη το αίτημα του συγκεκριμένου σωματείου που ασκείται και δραστηριοποιείται στο ποδόσφαιρο σάλας. Επί τη βάση αυτού του εγγράφου, απερίφθη λοιπόν το αίτημα για προσωρινή διαταγή. Όλα αυτά δεν μπορώ να μην τα συνδέσω στο μυαλό μου και δεν μπορώ να μην καταλήξω σε κάποια συμπεράσματα, πολιτικά συμπεράσματα. Έχουμε εκφράσει πολλές φορές σε αυτόν εδώ το χώρο του Δημοτικού Συμβουλίου την θέση, δεν είναι απλώς άποψη, και μάλιστα είναι και εδραία δομημένη σε νομοθεσία και σε αποφάσεις αυτού του Δημοτικού Συμβουλίου, ότι ο χώρος του αθλητισμού, και ειδικά όταν πρόκειται για παιδιά μικρά, δεν μπορεί να είναι χώρος στον οποίο θα λαμβάνει, στον οποίο, αν θέλετε, θα γίνονται πολιτικές αξιολογήσεις και θα γίνεται πολιτική εκμετάλλευση από κανέναν. Τα αθλητικά σωματεία θα πρέπει να έχουν την ίδια πρόσβαση σε όλους τους χώρους του Δήμου και κανείς δεν είναι ο αφέντης και ο απόλυτος κυρίαρχος για να αποκλεί 300 παιδιά αυτή τη στιγμή από τους βασικούς και κύριους χώρους αθλητικής αθλήσεως, είτε προπόνησης, είτε αγώνων, όταν μάλιστα έχουμε σωματεία τα οποία μετέχουν στη δεύτερη εθνική κατηγορία. Εγώ αυτή την ίστατη στιγμή θα καλέσω και πάλι τον εκλεκτό συνάδελφο, δις συνάδελφο και δικηγόρο και δημοτικό σύμβουλο και πρόεδρο δημοτικού συμβουλίου, τον κύριο Παπαβενετίου, να επαναξιολογήσει αυτήν την απόφαση, να την διορθώσει και πραγματικά υπηρετώντας και την νομιμότητα και την κανονικότητα και τον κανονισμό να έρθει και να προσυπογράψει το αίτημα της αντιπολίτευσης για ανάκληση αυτής της αποφάσεως και αν πραγματικά υπάρχουν όλα αυτά τα στοιχεία τα οποία δίνουν τη δυνατότητα και νομιμοποιούν τον Δήμο στο να αποκλείσει κάποια σωματεία, ας μας το φέρουν ως αυτοτελές αίτημα στο Δημοτικό Συμβούλιο για να αποφασίσουμε. Σας ευχαριστώ.